Ιδιαίτερης οξύτητας αντιπαράθεση προκάλεσε η προγραμματισμένη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θανάση Θεοχαρόπουλο για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Τα εξοπλιστικά ανέβασαν τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να τονίζει ότι ακόμη βρισκόμαστε σε φάση διερεύνησης, σημειώνοντας ότι όποιοι εξοπλισμοί θα γίνουν με βάση τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και με απόλυτη διαφάνεια. Οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την αποτροπή του λόγου του Πάνου Καμένου, ο οποίος είπε ότι η παρουσία της κυβέρνησης δεν συμπεριφέρεται και δεν θα συμπεριφερθεί όπως η κυβέρνηση Σιμίτη στην υπόθεση των ημείων, ενώ κατηγόρησε σε οξυστόνους την προηγούμενη κυβέρνηση για διασπάθηση χρήματος στα εξοπλιστικά. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση Καραμανλίδη όγκωσε το χρέος, με τον Πάνο Καμένο να συμπληρώνει ότι είναι υπερήφανος που υπηρέτησε στην κυβέρνηση Καραμανλή και πως στελέχη του Πασόκ είναι εκείνα που οδηγήθηκαν στη φυλακή στο θέμα των εξοπλιστικών. Η στάση σημαίνει να αντιλαμβάνεστε ποια είναι η θέση των ενόπλων δυνάμεων και αυτή την θέση να την υπηρετείτε, όπως επίσης και τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες που προβλέπονται είναι συγκεκριμένες. Όταν θα έρθει η ώρα να ρωτηθεί η Βουλή, έρχεται η σύμβαση εδώ και συνεχεία περνάει και σε τώρα. Επειδή ήσασταν από εκείνους που πρώτη φορά ακούω στην Βουλή των Ελλήνων να στηρίζουν την κυβέρνηση Σιμίτη και τον Θεόδωρο Πάγκαλο και την πολιτική του ανέμου. Λοιπόν, παρακαλώ. Θα σας θυμίσω λοιπόν. Παρακαλώ. Χαίρομαι. Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι εγώ είμαι περήφανος που υπηρέτησα στην κυβέρνηση Καραμαλή. Και η κυβέρνηση Καραμαλή ήταν αυτή που με υπουργό το Σπίλιο Σπιλιωτόπουλο έκανε την αναβάθμιση στην πολεμική αεροπορία των F-16 Block 52+. Εσείς όμως είστε σε μια παράταξη που ήταν μαζί σας ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο Γιάννος Παπαντονίου, ο Τραυλός, ο Σμπόκος και όλοι όσοι περιλαμβάνονται στις δικογραφίες των σκανδάλων των εξοπλιστικών. Ληστέψατε την Ελλάδα. Εσείς φέρατε από το χέρι εδώ πέρα το Σάφα. Παρακαλώ. Και πήρε 500 εκατομμύρια και την κοπάνισε. Παρακαλώ. Εσείς θα πρέπει να ντρέπεστε και να απολογίστε. Σε όλες τις δικογραφίες που υπάρχουν για τα εξοπλιστικά είναι εμπλεκόμενα στελέχη του κόμματός σας. Παρακαλώ, και ο κύριος Βαρουφάκης στέλεχος του Πασόκ ήτανε. Είμαστε μια από εκεί ξεκίνησε. Αφήστε λοιπόν το Πασόκ. Νορμάει και το Πασόκ να μιλάει για εξοπλιστικά. Όπου ανοίγει η δικογραφία, όλο το Πασόκ είναι μέσα. Προχθές διώχθη πάλι όλο το Πασόκ και το Ραπάτσι. Ο κύριος Λιακουνάκος έκανε βόλτα στα γραφεία του Πασόκ. Όλοι οι έμποροι όπλων που σήμερα παρακαλώ, είναι με βραχιολάκια είναι δική σας. Υπουργέ, η κρατούμενη κύριε πολιτική για απάτες και για διασπάτηση. Δεν μου κάνετε υποδείξεις, παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν μιλάτε, δεν έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε. Δεν έχετε το δικαίωμα. Κύριε Υπουργέ. Κάτσε κάτω. Να απολογήσετε. Τα μάθατε όλα, κύριε Θεοχωρόπουλε, μισό λεπτό. Να απολογήσετε και να ζητά συγγνώμη. Καθίστε κάτω. Και επειδή, κύριε Θεοχωρόπουλε. Καθίστε κάτω, παρακαλώ. Και επειδή αναφερθήκατε στου εξάρτητου. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Επειδή αναφερθήκατε στου εξάρτητου. Παρακαλώ. Επειδή αναφερθήκατε στην ιδιότητα στου εξάρτητου Έλληνε, θα σα πω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνε έχουμε κατέβει σε 5 εκλογικές διαδικασίες μόνοι μας, αυτόνομοι, και ψηφιστήκαν από τον ελληνικό λαό. Και επειδή στα παραπολιτικά, στον κύριο Τράγκα, μιλήσατε για τσόντες, σας λέω ότι ανεξάρτητοι Έλληνες μόνο τσόντα δεν ήταν. Τσόντα προεκλογική είναι αυτή που κάνατε εσείς. Και πήγατε να κολλήσετε πάνω στο Πασόκ. Θα πει τσόντα. Τσόντα θα πει προεκλογικά να πάτε δίπλα σε ένα κόμμα και να κολλήσετε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξέρετε ότι ανεξάρτητοι. Ποια δημοκρατική αριστερά? Είστε οι απόγονοι του Σιμίτη, του Πάγκαλου, του Σμπόκου, του Παπαντονίου και του Άκη Τσοχατζόπουλου. Και να μην πιάνετε στο στόμα σας τον Καραμαλή. Να απολογήσετε για τον Παπαντρέο και για όλους τους κρατούμενους πολιτικούς παράταξης σας. Άντε, μπράβο.